μίσουρε. Αυτό γράφει. Όχι, δεν θέλω. Έλα, πάρε μου, αλλά μην όχι. Αν το σπίτι σου. Καλησπέρα μάγκες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι σε αυτό εδώ το κανάλι. Λοιπόν, καλησπέρα βουτάνες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ πέρα. Και όπως βλέπεις κάτω από το τίτλο και από το thumbnail, σήμερα έχουμε το podcast της συνέντευξης σε YouTuber Part 2. Και σε αυτό το part έχουμε τη συνέντευξη στο 2CrazyBoysYT. Το link για το κανάλι του και για το Instagram του είναι κάτω στην περιγραφή. Μπορείς να πας να το τσεκάρεις εάν δεν το ξέρεις φυσικά. Αυτό που ξέχασα να πω σε χάζω παιδάκι που είμαι είναι ότι στο τέλος του βίντεο μπορείς να πας να τσεκάρεις το mini vlog Pavla Challenge μαλακής που κάνω μαζί με τον Crazy, γιατί είναι ένα διαφορετικό βιντεάκι και κάνουμε ένα βλογκάκι στο τέλος του βίντεο, ένα 7 λεπτό βλογκάκι αστείο, οπότε πήγαινε τσεκαρέτο για τον λόγο, δεν το ανέφερα πριν σαν μπούφος που είμαι. Αυτά, ας συνεχίσουμε. Που θέλω να πω είναι να κάνεις ένα like στο βίντεο αν σου αρέσει, να ξεπεράσουμε, όπως λέει ο Crazy in video, τα 1,5 καπαλάκι. Είναι πολύ μεγάλο στόχος, αλλά πιστεύω το έχουμε. Θέλω αυτό το βιντεάκι να φτάσει τα 10 και να ξεπεράσει τα 10.000 views, όπως το βιντεάκι με τον Demons. Οπότε φιλαράκι μου, σπάσε το γαμίδι το share. Θέλω να κάνεις κάτω ένα subscribe στο κανάλι μου, να φτάσουμε τα 5k subs επιτέλους. Δεν μπορούμε να γίνουμε creator γιατί την καρένα είναι πουτάνα και το έκανε στα 10.000. Αλλά δεν πειράζει, εσύ κάνε ένα subscribe για να πάμε 5k subs. Το βιντεάκι μάγκες είναι τρελό, του κάνουν 35 διαφορετικές ερωτήσεις και ο Crazy απαντάει με ό,τι γουστάρει. Μα ό,τι γουστάρει, φίλε μου. Οπότε επίσης θέλω κάτω στα comment να γράψεις οτιδήποτε θέλεις να ρωτήσεις εσύ το του Crazy Boys, γιατί σε κανένα μήνα θα μαζευτούν αρκετές ερωτήσεις. Θα κάνουμε ένα part 2, ο οποίος ο του Crazy θα απαντάει στις δικές σας ερωτήσεις. Οπότε κάτω στα comments ρώτησε τον ό,τι θέλεις και σύντομα θα σκάσει ένα part 2 που θα απαντάει τις δικές σου ερωτήσεις, τις δικές σας γενικά. Επίσης αυτό που θέλω να πω και το τελευταίο είναι ότι πουλάω αυτό εδώ το account 25 ευρώ στη λεμονίστα για περισσότερα πράγματα. Boss.x07 κάνουμε για να follow αν δεν με έχεις κάνει. Το locker το έχω ανεβάσει. Άμα το θέλεις στείλε μου μήνυμα και πες μου να στο κρατήσω. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απολαύσε το βίντεο καλιά. Γύφτος με σκουφάκι εδώ και σήμερα τι έχουμε, Crazy? Έχουμε ένα mini review του 2CrazyBoys, μάγκες. Του καλύτερου YouTube της Ελλάδας. Ναι. Λοιπόν, και επειδή πολλοί μπορεί να μην ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα, απλά θα κάνω 35 διαφορετικές ερωτήσεις στο Crazy σαν Q&A, σαν podcast, όπως θέλεις πες το. Και ο Crazy θα απαντήσει με ό,τι γουστάρει, είτε με μαλακές είτε σοβαρά στα αρχίδια μας. Και πάμε να αρχίσουμε, μωρό μου. Πάμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πώς σε λένε? Με λένε Ορέστη. Ορέστη. Πού μένεις, Ορέστη? Μένω στη διάσημη Λακωνία Σπάρτη μαζί με την Κοτοξικούλα. Οπότε... Όντως. Αφού είμαι και διάσημη. Είμαι και κορίτσι μπάσταρδε. Και πόσο χρονών είσαι, αρχίδη? Είμαι... Δευτέρα κλείνω τα 15. Όντως. Έχω γενέθλια τη Δευτέρα, ναι. Ω, πρέπει να σου πάρουμε δώρο τότε. Όλοι gift, μάγκες, όλοι gift στο Crazy και σας βάζει σε βίντεο. Όλοι gift να κάνουμε γενεθλιακό δώρο. Ωραία. Πες μου τώρα, θέλω να μου πεις και τι τάξη πας φυσικά. Γιατί μερικοί είναι ανάπηροι και δεν καταλαβαίνω την ηλικία. Για τα κορίτσια που θα αναρωτηθούν, πάω πρώτη ηλικίου και... Γαμάω. Ωραίος, αφού γαμάς κιόλας. Τώρα θέλω να μου πεις τους top 3 καλύτερους player της Ελλάδας. Εγώ. Εσύ, ο Crazy. Ο δίδυμος αδελφός μου. Και ποιος είναι ο δίδυμος αδελφός σου? Δεν λέγονται αυτά. Εγώ. Τέλος πάντων, ναι, εσύ που πας έτσι. Καταρχήν, ναι, ο δίδυμος αδελφός μου, ναι. Και θα βάλω και έναν παυλάκο εκεί πέρα. Εντάξει, μπορεί να μην με έχει, αλλά θα τον βάλω εκεί γιατί είναι λίγο bot. Αλλά ναι, ρε μαλάκα, θα βάλεις τον εαυτό σου πρώτο και ο άλλος είναι τρίτος. Έχετε μια διαφορά δύο αριθμών. Ναι. Τώρα θέλω να μου πεις και τους top 3 καλύτερους σε όλο τον κόσμο, κατά τη γνώμη σου. Βισένσο, άμα το λέω σωστά. Βισένσο, ναι. Ρουόκ, ναι. Και πώς λέγανε εκείνο εκεί, μωρέ μαλάκα, το κορίτσι με μια κοτσίδα και κάτι heroic blues. Το κορίτσι.
Ένα απελαπάτο. Αυτό ο μαλάκας. Ο απελαπάτο, ωραία. Όλοι αυτοί είναι μαλάκα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, θεωρούνται προ. Ναι, αφού είσαι τους γαμάς. Φυσικά. Πες μου και λίγο τώρα. Τώρα είσαι εσύ διάσημος YouTuber εδώ πέρα, κοντεύεις τα 8K subs. Θέλω να μου πεις τους 5 καλύτερους YouTuber σε ένα Έλληνες, εκτός από, από τον εαυτό σου φυσικά, γιατί είσαι ο καλύτερος. Έτσι, σωστό. Για να... Επειδή το ξέρω ότι είμαι ο καλύτερος, θα βάλω Ζαξ, πρώτος για μένα. Ναι. Καλό, πολύ καλό παιδί. Βέρος δεύτερος. Ναι. Τρίτος Χάνιξ που μάγκες να ξέρετε, spoiler alert, το παράτησε. Ναι. Τέταρτος Χάιντρα. Ναι. Και πέμπτος... εσύ. Ω, πάμε λίγο εγώ το ξεκούλης για το με σκουφάκι. Ναι, σε καλά, εντάξει τώρα δώσε τα λεφτά, το από αυτό που ήθελες. Αγαμίσου. Πες μου και 5 ξένους τώρα, επειδή σε καλό παιδί. Ξένους, γιατί βλέπω ξένους και δεν το ξέρω. Πες μου έναν. Ξένο, Τον καλύτερο, τον καλύτερο που θεωρείς. Mr. Beast. Από εφεύρε ηλίθι, ε. Α. Του μαλάκας. Βινσένζο. Βινσένζο, πάλι. Πάμε λίγο, Βινσένζο. Θέλω να μου πεις πόση ώρα κάθε μέρα παίζεις FF και κυρίως τι ώρες, ξέρω εγώ, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, τι. Λοιπόν, όσοι δεν το ξέρετε και μπαίνετε και τραβάτε screen μαζί μου και ανεβάζετε story, παίζει ο γείτονάς μου. Εγώ παίζω κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το βραδάκι, το μεσημεράκι. Το αλλά βραδάκι με μένα παίζει εσύ. Και τον κουβαλάω. Τι παίζω, ναι. Κάμισε τα μάγκες, παίζω μαζί με τον boss και έχω κατέβει. Είμαι ακόμα Diamond 2. Πεις τώρα. Ρώτα τη μάνα. Τώρα που έχει βγει και το Free Fire Max, θέλω να μου πεις μια γνώμη γι' αυτό. Να πω με μια λέξη. Πες. Για το πούτσο. Αυτό είναι τρεις λέξεις. Εντάξει, θα την κοντίνουμε, θα την κάνω. Γου-του-που. Γιατί ρε φίλε, τι σε χαλάει. Τι με χαλάει, είναι γενικά για το βότσο ρε. Γιατί ρε φίλε, καλύτερα γραφικά, καλύτερη ήχη, καλύτερα animation, καλύτερα textures, καλύτερα τα πάντα, τι σε χαλάει ακριβώς. Απλά σου κόβει λίγο παραπάνω μπαταρία. Κάντε κανένα donate να πάρουμε κινητό για να μπορούμε να το παίξουμε και καλά. Όλοι donate μάγκες, όλοι donate όταν κάνει live ποτέ δηλαδή, αλλά εντάξει. Τι λες, εγώ κάθε μέρα κάνω live. Ναι, θα σου λέγα τι κάνεις. Λοιπόν, πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις έχω κάνει 10 μέχρι στιγμής. Θα πετάω και κάποιες άσχετες όπως πρέπει να πετάω. Γιατί πρέπει και καλά να είμαι αστείος, ρε φίλε. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι: ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό, Παστουρμάς. Όχι πάλι αυτό, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, Δεν ξέρεις, Παστουρμάς. Όχι, ρε μαλάκα, γιατί τώρα σε Παστουρμάς, τώρα σοβαρά. Ούτε εγώ ξέρω, απλά με λένε στο σχολείο Παστούμα. Α, του κάνουνε bowling. Τέλος πάντων, δεν είναι ο Παστούμας, είναι τα γιουβαρλάκια. 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 Τώρα θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι, και αν έχεις κιόλας. Χόμπι. Ναι. Εννοείς τι κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο ή χόμπι. Χόμπι. Χόμπι τώρα, Ναι. Το YouTube. Καλό, αφού βγάζεις και λεφτά πάρα πολλά από αυτό, μια χαρά είναι. Βγάλαμε μάγκες 100 με νερό, θα πάρουμε τίποτα σετάκι εκεί πέρα για το PC το ωραίο το gaming μου. Ναι, αυτό για να κάνει γαμάτα lives. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο. Μπαίνω PH. Καλώς. Εκεί... Και βλέπω αυτό που κάνω με τη μάνα σου κάθε βράδυ. Βρε πάνε ψόφα, αγαπημένε. Πώς περνάει η μέρα σου με όλα αυτά τα μαθήματα, φροντιστήρια, πας και πρώτη ηλικίου τώρα, πώς περνάς ρε μπρο? Γαμιώντας. Ωραία απάντηση. Η εβδομάδα σου πώς περνάει? Τι να κάνουμε στην εβδομάδα. Εντάξει, μερικές μέρες περνάνε καλά, μερικές όχι και τόσο καλά, αλλά γενικά η ζωή είναι ωραία. Ωραίος.
Επόμενη ερώτηση, γάμι, ναι. Πες οτιδήποτε θέλεις στο κοινό. Οτιδήποτε θέλω. Ναι, οτιδήποτε θέλεις να πεις στο κοινό που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Αλλά να το κάνουν. Ναι. Κάντε ένα sub το God of Ξυκούλη, πηγαίνετε κάντε του Crazy Boys sub. Του Crazy Gays, ναι. Πόπα ρε μαλάκα. Πάμε επόμενη ερώτηση, γκαβλιάρι μου. Θέλω να μου πεις τι κινητό έχεις. Έχω το Xiaomi Redmi Note 8. Καλό. Για τον Μπούτσο, δηλαδή. Θα ήθελα να μου πάρετε αυτό. Μαζέψτε λεφτά να πάρετε το Xiaomi. Πες μου τώρα την καλύτερη guild στην Ελλάδα. Την καλύτερη guild στην Ελλάδα. Ναι. Είναι η MS13. Βασικά θα την κάνουμε, θα την αλλάξουμε, θα την κάνουμε 33 family. Λοιπόν, μάγκες, θα κάνουμε και promote την guild εδώ πέρα. Όποιος θέλει να μπει στην guild μου, που θα της αλλάξω name, θα το κάνουμε 33 family, δηλαδή 33 family, γιατί εσείς δεν ξέρετε αγγλικά, είστε το crazy. Εδώ πέρα είναι το ID της guild, όσοι θέλετε να μπείτε, στείλτε, θα κοιτάμε τα stats σας και θα σας βάλουμε. Promote την guild, μπράβο ρε crazy, τρέλε μου. Είδες αδελφέ μου, είδες αδελφέ μου, όλα τα κάνεις. Τώρα θέλω να μπεις και την καλύτερη guild στον κόσμο. Overpower, άμα υπάρχει πια. Υπάρχει ρε, και έχει Europe και εμένα. Αυτή. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν μου έχουν στείλει έτοιμα να μπω ακόμα. Γιατί είσαι τόσο καλός ρε μαλάκα, πάνε να μπεις να τους κικάρεις όλους. Το ξέρω βέβαια. Τώρα πες μου λίγο και μια γνώμη για τον κύριο Demon Super IT. Βγάζει λεφτά από παιδάκια αυτό. Καλώς. Τι να πω. Δεν ξέρω τι θέλεις λέγεται μαλάκα, μένα ρωτάς. Εντάξει. Το πιο legit άτομο του community, το έχετε καταλάβει, πιστεύω. Φυσικά. Αυτά. Είναι πολύ legit αυτό το παιδί, δεν σκαμάρει ποτέ από ό,τι έχω ακούσει. Ναι. Και βάζει και 6-5 diamonds, μάγκες. Δηλαδή με 5 ευρώ μπορεί να σου βάλει 10.000 diamonds. Επί 4, όχι επί 5. Δηλαδή με 5 ευρώ σου βάζει 50.000. Απίστευτος. Απίστευτος. Να πάτε να του στείλετε όλοι να σας βάλει διαμάντια. Λοιπόν, πες μας τους στόχους για το 2021. Αν και τελειώνει τώρα σε 2-3 μήνες, αλλά στα αρχίδια μας. Κάτι τελειώνει. Να φτάσω 8K. Έχω 7600. Πιστεύω ότι θα έχω φτάσει 8K. Εγώ πιστεύω και ότι μέχρι να τελειώσει θα έχεις 10. Μπορεί να έχω και 10, θα δούμε άμα ασχοληθώ λίγο και δεν κάνω βιντεάκια. Ναι, αυτό. Αλλά γενικά, αυτό. Θέλω να ανέβω λίγο πιο ψηλά. Αυτό. Εντάξει, εύκολο είναι, μαλακά. Τώρα. Τι θες να σπουδάσεις ρε αδερφέ? Μπάτσος. Ρε μαλάκα, τι να σπουδάσεις ρε υπόχει, τι θες να γίνεις? Αυτό. Εντάξει, θέλει να γίνει μπάτσος στα αρχίδια μας. Λοιπόν, πες μας για το μέλλον σου, πως βλέπεις τη μελλοντική σου καριέρα? Σε γενικό κομμάτι πάντα έτσι. Σαν το Μάνο στην Ελλάδα. Απλά στο FF. Τόσο βγαίνει. Ναι. Πιο πολύ να πάρω την πλακέτα, μόνο αυτό θέλω. Και μετά στα αρχίδια μου να μην ανεβαίνω καθόλου. Να μας πεις πώς και πότε ξεκίνησες το FF. Λοιπόν, το FF το ξεκίνησα μία μέρα που είχα πάει έξω να παίξω και είδα κάτι παιδιά εδώ, γείτονές μου, ο Λεμπέση, δηλαδή ο Σάμου XFF, ήταν εκεί και έπαιζε μπάλα. Και πάω κι εγώ έτσι σαν μικρό παιδάκι, λέω τώρα, θέλω να παίξω κι εγώ μπάλα ρε φίλε, θέλω να παίξω. Πάω παίζω μπάλα, τα παίξω στα πρώτα 10 λεπτά. και τσιμπάει το κινητό και λέει φάω κάτσε να παίξω FF. Του λέω τι είναι αυτό. Μου λέει ένα παιχνίδι, έλα βες και κατέβασε το QC. Πάω βλέπω, λέω τι μαλακία είναι αυτή στην αρχή. Αλλά επειδή δεν ήθελα να το στεναχωρήσω ότι παίζει μαλακίες, το κατέβασα και τελικά άρχισα να παίζω κι εγώ αυτή τη μαλακία και καλά. Οπότε shout out στον Σάμου XFF στο Instagram, κάντε τον follow. Το Λεμπέση, το χοντρό δηλαδή, τον παφιάρι. Αυτό ναι. Και πότε ξεκίνησες και το YT φυσικά? Καταρχήν το Two Crazy Boys Mangas είναι πάρα πολύ OG όνομα, γιατί το είχαμε έναν άλλον. Γιατί πολλοί ρωτάτε γιατί το έχω βάλει Two Crazy Boys. Το κανάλι το είχαμε έναν άλλον φίλο μου, που αυτός δεν ήθελε να συνεχίσει άλλο και το πήρα μόνος μου. Ψήνομαι να το βάλω σκέτο Too Crazy, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά έτσι το ξεκίνησα από πολύ παλιά, από το 2018 νομίζω, 17,
Δεν ξέρω. Α, τόσο παλιά ρε μαλάκα. Πάντως είχα σταματήσει. Ναι, είχα σταματήσει πάντως και το άρχισα μετά ξανά το 2019 εκεί. Λοιπόν, θέλω όλοι κάτω στα comments να γράψετε μια δικιά σας ερώτηση, να την απαντήσει ο Crazy σε ένα κανένα βιντεάκι, το οποίο θα το κάνουμε ένα part 2 σε κανένα μήνα, όταν μαζευτούν αρκετές ερωτήσεις σας που θα απαντάει στις δικές σας ερωτήσεις. Οπότε όλοι ένα comment θέλετε να μάθετε από αυτό το μαλάκα, τον οποίο δεν τον έχω ρωτήσει αυτά που θα ρωτήσετε. Λοιπόν, πάμε επόμενη ερώτηση. Μην αρχίσετε όλοι να ρωτάτε πόσο τον έχεις, αν έχεις γκόμενες, αν έχεις τέτοια. Θα σας τα απαντήσω τώρα μία όλα για να μην μας πρίζετε και μας ρωτάτε συνέχεια. Πόσο τον έχω, τέτοια πώς, ρώτα μία τη μάνα σου ρε. Μα! 18 λέει. Καλά λέει, όχι ρε, έχει μεγαλώσει κι άλλο. 24! 24, 7 λέει. Ναι, καλά λέει, ακριβώς. Οπότε μάγκε σας το απαντήσαμε. Και άμα έχω γκόμενες, έχω φυσικά. Μόλις τώρα ρώτησε την γκόμενά μου πόσο τον έχω. Άρα καταλάβατε ότι σας το απάντησα τώρα. Πάμε στην επόμενη. Είσαι γκέι? Όχι, τι ερώτηση είναι αυτή? Πλάκα κάνω, φυσικά και οι μάντρες με παντελόνια. Μεγάλα παντελόνια, έτσι, όχι μικρά, στενά. Γάμα βολές αυτό. Λοιπόν, τώρα μια σοβαρή ερώτηση, να δω τι μαλάκα θα απαντήσεις. Πώς γνωριστήκαμε? Πώς σε γνώρισα? Ναι, πώς γνωριστήκαμε εμείς οι δύο? Εγώ προσωπικά, δεν ξέρω, νομίζω στο YouTube εγώ θυμάμαι ότι σε είχα δει. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι αλήθεια, αλλά σε είχα δει στο YouTube. Μετά σε στέλνω μήνυμα στο Instagram για κάτι ήθελα να σε ρωτήσω νομίζω και μου λες μένεις πάρτι και έτσι σε γνώρισα. Ναι, όντως μάλακα, ναι, και μετά είχαμε βρεθεί πρώτη φορά σπάρτι έξω. Ναι, και ανέβασα ένα story που σου λέγα «Ωχ, μάγκες βρήκα τον Good Toxic». Σαν να κάβω μάλακα. Ρωτώ. Λοιπόν, πες μου τώρα τους στόχους που έχεις βάλει γενικά στη ζωή σου. Να γίνω ο πρώτος άνθρωπος που θα πάει πάνω από 10 σε μια βραδιά. Έχεις καταφέρει να πας με 9, άλλη μία σου λείπει. Ναι, ακριβώς. Έλα, αυτό λέω. Αυτό είναι το στόχο μου. Εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Πότε δεν ξέρεις, αύριο, σήμερα μπορεί να πας. Γνώμη για τον God Toxic. Λοιπόν, να αρχίσω να λέω μικρές λέξεις. Σκουπίδι, κριντζιάρης. Βρωμιάρης. Να σε γαμίσω. Το τελευταίο, πουτάνα. Όντως, τοξική πουτάνα. Ξέχασε το γύφτο με σκουφάκι όμως. Και είσαι και ο τσίρος μου. Τι είμαι? Τίποτα. Ο τσίρος. Ναι, αυτό. Το σκυλάκι μου. Λοιπόν, τώρα θα σε κάνω δύο ερωτήσεις, τις οποίες θα σε βάζω να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αρχικά θα το κάνουμε με guild και μετά το κάνουμε με youtubers. Okay. Ως γκίλτα, πάμε G3 ή 777. Θα πω, η 777 δεν είναι αυτή που διαλύθηκε επειδή πήγαν μερικά άτομα από την G3 σε αυτήν. Όχι, GF βγήκανε κάποια άτομα, οι καλύτεροι παίχτες της και φτιάξανε την 777. Και έχουν μπει κι άλλοι γαμάτι τώρα. Ναι, άρα θα πω 777. Ωραία. Νομίζω, δεν ξέρω. Συμφωνώ με σένα. Θα πω αυτή μου φέρνει και όλο το όνομα. Ναι, πιστεύω και εγώ καλύτερη είναι αυτά. G3, it's phase. It's phase, ρε, έχει πολύ καλά άτομα. Συμφωνώ. Για να κρυβεί, και G3, αλλά θα πω it's phase, γιατί μου φαίνεται πιο καλή και πιο όριμη. Αυτό. Συμφωνώ. Και τελευταίο, it's phase, η Cosa Nostra. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει, it's face, Cosa Nostra καλή είναι, αλλά εντάξει δεν φτάνει και την it's face. Τώρα θα προσθέσω. Παλιά ήταν πολύ καλύτερη, αλλά τώρα έχουν φύγει άτομα, έχουν παρατήσει, δεν ξέρω τι έχουν κάνει και δεν είναι τόσο καλή. Να σε βάλω τώρα σε μια κρίσιμη ερώτηση, it's face όπως είναι τώρα ή team shooter, η δικιά σου guild τότε? Τότε team shooters, μαλάκα πας καλά, τότε δεν είχε μείνει guild που δεν είχαμε νικήσει. Αλλά με σκάμαναν και... Είσαι μαλάκας. Και παράτησαν την guild. Είσαι μαλάκας. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα που θα σε βάλω να διαλέξεις αυτό το πράγμα ανάμεσα YouTubers. Για πάμε. Ράφ 22 ή Zong. Άκου, ο Zong ήταν έτσι και έτσι. Δηλαδή έβλεπα μερικά βιντεάκια του, δεν μου άρεσαν τόσο πολύ να σου πω την αλήθεια. Mm. Αλλά εντάξει, τον παρακολουθούσα ούσα και εντάξει. Αλλά θα πω Ραφ, γιατί και από αυτόν έμαθα, εγώ προσωπικά από αυτόν έμαθα το βάζω λεφτά στο Free Fire. Όλοι μας. Αλλά λένε ο Χάνιξ. Ο Χάνιξ αυτός το φέρε πρώτος, αλλά εγώ από τον Ραφ, αν δεν ήταν ο Ραφ, δεν θα το είχα ξεκινήσει αυτό το τρένο. Ο Χάνιξ το έκανε στα αγγλικά ρε μαλάκα, έχει κάνει ένα βιντεάκι το οποίο είχε 20 μίλια views κοντά. Ο Ραφ έφερε τον τίτλο του βάζω λεφτά στο FF και το κάνει μόδα στην Ελλάδα. Ο Χάνιξ δεν το έχει κάνει μόδα στην Ελλάδα. Τον βρίζουν μερικοί γιατί ανέβηκε. Με πουστιά ανέβηκε ρε μαλάκα, εγώ πιστεύω δεν το αξίζει. Ναι. Εντάξει, δεν τα αξίζει και τόσο γιατί δεν κάνει edit, αλλά σκέψω ότι κι άλλοι τόσοι ανέβηκαν να το βάζουν λεφτά στο FF. Εντάξει, άλλο αυτό. Τουρφιβέ από αυτή. Άρα, Ραφ 22. Ωραία, Ραφ 22, Jax. Εντάξει, τώρα, Jax, δηλαδή γιατί πας Jax. Jax. Πιστεύω, αυτό το παιδί γαμάει μαλακά, έχει ιδέες. Είναι λίγο cringy-άρης μερικές φορές. Όχι, όχι, γαμάει ο Jax. Είναι κριντζιέρις ενώ όταν μου μιλάει στο Instagram. Εκεί δεν ξέρω ρε φίλε τι κάνετε. Στο YouTube είναι πάρα πολύ καλός. Άρα αυτός τα αξίζει τα σαν. Ωραία. Jax ή Hydra. Κοίτα, ο Hydra αν και είναι ο πιο ψηλός. Σε subs, ναι. Στην Ελλάδα. Από Free Fire. Πιστεύω ο Jax είναι καλύτερος, γιατί ο Hydra δεν πολύ μου αρέσει τώρα τελευταία. Παλιά έβλεπα βιντεάκια του, αλλά τώρα δεν μπορώ να δω πάνω από 10 λεπτά live του. Εκτός αν θέλω να κάνω hit. Για την πουστιά που σου είχε κάνει, ε. Και με αυτή την πουστιά, πολύ τοξικός όταν θέλει. Όντως. Μου έριξε ένα ολόκληρο βίντεο, έφαγα ένα strike, θέλω άλλα δύο για να μου κλείσει το κανάλι. Δεν θα φας ρε, άραξε. Δεν θα μου κλείσει το κανάλι, δεν τρώω άλλα. Λοιπόν, Hydra ή Hanix. Λοιπόν, ο Hydra όπως είπα αυτά που είπα, ο Hanix αν δεν το είχε παρατήσει, πιστεύω θα είχε φτάσει τώρα 20k sub και στο νέο του κανάλι γιατί ανέβαινα εις ασύφωνας μαλάκα. Όντως. Δηλαδή το βλέπω να είναι 2000 sub λιγότερο από μένα στην αρχή στα πρώτα 3 βίντεο του, μετά ανέβασα άλλα 5 και με πέρασε για 1000 sub, έχει 8k τώρα. Άρα θα πω Hanix γιατί λογικά για να ανέβει και τόσο γρήγορα σημαίνει ότι κάνει και καλή δουλειά. Εντάξει, δεν θα σου λέγα καλή δουλειά κάνει γιατί τότε που σε πέρασε subs έκανε συνέχεια βάζω λεφτά στο FF τα διαμάντια τα οποία τα έδινε η Garena και έκανε τα missions της Garena. Μετά από το βάζω λεφτά στο FF στο τέλος του βίντεο με αποτέλεσμα να παίρνει 15.000 και προβολές το βάζω λεφτά και να παίρνει views για αυτά που δείχνει από την Garena και να παίρνει διαμάντια. Είναι και πούστη ο Hanix, έξυπνος. Ναι, είναι έξυπνος, άρα ανέβηκε γρήγορα την ΕΠΟ. Οπότε Hanix, για να δούμε τώρα. Hanix ή Veros. Εντάξει, εδώ θα πω Veros γιατί έχει πιο ωραίες ιδέες αυτό το παιδί. Ο Veros γαμάει. Ενώ ο Hanix, άμα δεν έκανε challenge, άμα έκανε challenge, έκανε καμιά άλλη ιδέα εκτός από βάζω λεφτά, θα ήταν καλύτερος ο Hanix γιατί είπα Veros. Ο Veros ενώ μπορεί να κάνει τα πάντα, και δεν το νοιάζει άμα πιάσει προβολές, άμα του αρέσει το βίντεο που έκανε, ναι, τότε δεν το νοιάζει καν και 200 like να πάρει, τι το νοιάζει άμα του αρέσει. Και αυτό κάνω και εγώ γενικά. Ωραία, τώρα κάτι κρίσιμο φίλε μου, αφού συνεχίζεις έτσι. Veros ή εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, θα πω εγώ εμένα γιατί έχω πιο πολύ προθυμία να σου το πω έτσι. Να ανεβάζω βίντεο, αυτός βαριέται τη ζωή του. Αλλά άμα ανέβαζε πιο συχνά βίντεο θα έλεγα Veros και δεν θα έλεγα τον εαυτό μου. Ωραία, οπότε πάλι Veros. Όχι εγώ. Έλα, μήπως. Άλλαξες γνώμη. Μετά διακρίνω το Crazy Boys με το Veros. Και το τελευταίο που έχω είναι εσύ εγώ φυσικά. Εντάξει, διακρίνονται τα σκουπίδια με τους Legends. Του Crazy Boys. Σε τι ακριβώς είσαι Legend ρε μαλάκα, στις μαλακίες που κάνεις?
Στα πιο ωραία βίντεο στο FIFA. Εντάξει, καλά, εγώ δεν σου λέω, εσύ απαντάς, εγώ δεν απαντάω, οπότε ό,τι θες λες. Μετά θα με βρίζεις στο chat, τι λες ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα, άραξε. Έχουνε μείνει 4 ερωτήσεις ακόμα, καβλιάρι. Ευτυχώς μαλάκα τα έπαιξα πάνω να νιστάξω. Λοιπόν, πες μας 5 πράγματα που μισείς. Λοιπόν, αρχικά θα μας πεις ένα στην πραγματικότητα, ένα στο FF, ένα στο Insta, ένα στο YouTube και ένα πάλι στην πραγματικότητα. Αρχίσω ένα για το YouTube. Ναι. Να μπαίνω YouTube και να μου πετάει τα βίντεό σου. Τα σε γάμισα. Ειδικά άμα έχεις βάλει thumbnail τη φάτσα σου που δεν την βάζεις, αλλά άμα την βάλεις χειρότερα πεις. Την έχω βάλει στο βίντεο με τον Demons και θα μπει και με σένα. Ναι, τέλος πάντων αυτό μου τη σπάει, με νευριάζει. Ωραία, πες μας και ένα από τα υπόλοιπα. Στην πραγματικότητα είπες. Ναι, πες μου δύο για την πραγματικότητα που σου πάνε. Να πηγαίνω σχολείο ενώ νιστάζω. Μαλάκα, ναι, εσύ, φουλ. Και να μην έχει κολόχαρτο όταν χέζω και πρέπει να αναγκαστώ να πάω στην κουζίνα να πάρω χαρτί. Τι μαλάκα. Τώρα μου πεις κι άλλο ένα FF και ένα στο Insta. FF, να είναι με Μάγκ και με Ρονάλντο για να μου σπαμάρει. Άραβες δηλαδή, Μοχαμέτιδες. Ναι, Μοχαμέτιδες ή να σου μπαίνουνε 4 άτομα για να φάνε σένα. Ή να σου φλεξάρουνε με τον criminal που βάζεις, να σου φλεξάρουν και να νομίζουν ότι είναι Γάλλοι. Ναι, αρχή. Σαν εσένα ας πούμε, που είσαι άχρηστος. Εγώ είμαι πρόηλας αδελφέ μου. Το τελευταίο θα μας πεις και ένας που τους πάει στο Insta. Στο Insta. Αυτές οι πουτάνες που με βάζουν στις ομαδικές. Μαλάκα, όντως έχω κι εγώ 200 εντύματα από τις πίπες και τα σβήνω όλη την ώρα. Είναι άλλοι fans, άλλοι 500 τέτοια με πουτάνες και πρέπει κάτι να κάνει για να το βγάλω. Με σβήστα. Ναι, αυτό. Εντάξει, βίνονται όμως είναι πολλά. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, πρώτη τελευταία ερώτηση. Τι άλλα games παίζεις εκτός από FF? Παίζω Fortnite, GTA, RP. Ναι. Και παίζω. Παίζω και μπιλιάρο, 8 balls. Το έχω βρει τζογαδόρος τώρα. Τζογάρο εκεί στο μπάρο. Ποντάρω 1000 coins και παίρνω τα διπλάσια. Όποιος θέλει να παίξει με μπιλιαρδάκι στέλνει στο Insta. Οκ. Λοιπόν, πού θα ήθελες να μένεις, να δουλεύεις και ποιος θα ήθελες να ήσουν? Δηλαδή ας πούμε να ήθελες να είσαι ο Ρονάλντο ρε μαλάκα για να μένεις Πορτογαλία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Να είσαι ένας τυπάς ο οποίος υπάρχει ήδη, να μην είσαι ξεχωριστός. Οκ, ο Τζον Σιν. Ποιο? Ο Δόκτωρ Σιν, ρε μαλάκα. Αυτό, τι Τζον λέει ο Δόκτωρ, αυτός πολύ καλό βέει. Όλες τις δουλειές τις κάνει, θα ήθελα κι εγώ τόσες δουλειές να κάνω για να φροντίσω τις γυναίκες μου στο σπίτι. Τις step-sisters σου. Και τις step-mom και τις step-sisters. Και αυτά, εντάξει, Dr. Sins, τι να πούμε για αυτό το άτομο. Αξία, αξία. Λοιπόν. Μόνο την καράφλα του δεν θα ήθελα. Μπουκλάκια μόνο, Έτσι, έτσι, μπουκλάκια τι μου, μπρόκολο. Μπρόκολο! Μπρόκολος. Μπρόκολος. Λοιπόν, πες και... τελειώσαμε αδερφέ μου τώρα και αυτό που θα σε αφήσω να κάνεις είναι να μας πεις το outro. Λοιπόν, τοξικές πουτάνες, κάντε όλοι ένα like να πάει 1500 like, έτσι δεν το λέω εγώ, δεν με νοιάζει, κάντε share. Πάμε λίγο. Και για να γίνει part 2, σπάστε το στα shares και κάντε stories στο Instagram να σας κάνουμε repost. Λοιπόν πουτάνες, δεν ξέρω σε ποιο βίντεο το βλέπετε αυτό, αλλά είναι ένα vlog που θα κάνουμε η πρώτη φορά στο κανάλι. Με βλέπεις εδώ πέρα, γάμιο μανάρι μου. Και δεν ξέρω τι στον μπούτσο ακριβώς θα κάνω, αλλά θα κάνουμε μαλακίες με παιδιά. Τώρα φωνάζουν κάποιοι μπάσταρδοι εδώ πέρα. Κάτι φωνάζουν. Παίζουν FF μαλάκα. Παίζουν FF. Παίζουν FF. Είσαι το Crazy Boys. Ναι, θες αυτόγραφο. Α, τα γαμίσου ρε. Αυτόγραφο. Όχι, δεν θέλω. Έλα εδώ ρε μαλακά. Όχι. Εδώ έχουμε τα τοπία της πάρτης ρε μαλακά, όχι τον κόλο. Καμά, Μαλακά. Α, sorry ρε μπρο. Έλα. Εδώ, μάγκες, να κάνετε ένα subscribe στο Doxy και είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Εδώ είναι το σπίτι σου, Crazy. Όχι, όχι. Μαμά.
Βάρα ρε μαλάκα. Ο πατέρας μου έχει πάει να πάρει γάλα, να ξέρετε. Από πού ρε? Δεν ξέρω. Πάντως σε λίγες μέρες λύγει αυτό το γάλα, οπότε πρέπει να πάω κι εγώ να πάρω γάλα. Εσύ τι έχεις να πεις, φίλε? Τίποτα, τι να πω. Ότι ο Crazy είναι το καλύτερο παιδί. Παίζει και καλύτερο FF. Από μένα. Είναι καλύτερο YouTuber. Εντάξει. Είσαι και χίσμα. Εσύ με νίκησες γιατί δεν είχα παίξει καλά. Με άφησες, δεν είχες πει, έτσι είχες πει ακόμα. Εντάξει, σε άφησα, δεν έπαιζα καλά. Για το Conte. Ναι, για το Conte. Έτσι, μπράβο. Κάτσε με δει. Αλλά με τις αλήθειες όπως είναι. Τι είσαι μαλάκας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να κάνουμε μαλακές στο σούπερ μάρκετ. Οπότε, όλοι like στο βίντεο, μη σας σπάσω τις μπάλες, μπάσταρδε. Και τις μπάλες, ρε μαλάκα. Βρες 10 λεπτά εσύ, πώς θα πάω. Όλοι like, άμα θέλετε και άλλα vlog εδώ πέρα με το μαλάκα. Η κυρία Ποτούλα. Και τον μαλάκα αυτόν εδώ χοντρό. Και θα δω πιζί. Παίζει μπάλα με ένα σκυλί ο μαλάκας. Δείτε παιδί που κάνετε σάμπρε μαλάκες, δείτε το λίγο. Κοίτα, κοίτα. Με το σκυλί. Έλα ρε. Ποδίτσα, το έχεις. Έλα Μπιαλαουή, νέα σέντρα. Έλα. Πέρασε μπάλα. Τι ωραία. Μάγκες ρε! Μάγκες! Με καθίσεις! Bruh, look at this dude! Wait till you see the... No! Ah, look at the top of his head! Ήδη είστε. Είναι και γέρος, παιδιά. Μεγάλος. Πολύ καλό γάτι. Είδες, ούτε σας φοβάται τίποτα. Δικό σας είναι. Έρχεται και στο σπίτι μου, ναι. Σταμάτα πια, μωρί! Παίρνει. Καλά κάνετε. Όπα ρε μαλάκα. Για φώτο ρε μαλάκα. Ταρακουνήθηκε. Άμα μείνουμε θα καλέσουμε αυτόν τον εσύ. Καλέσουμε, έχουμε το κουμάρι. Με το να φάνε θα ανοίξουμε τρύπα. Αυτός μαγιές είναι λίγο πιο ψηλός, δεν είναι πολύ ψηλός. Ρε Αρφάνη. Ρε Αρφάνη, σου είπα να πάρεις ένα τέτοιο. Οκ. Τι βλέπεις καμάρι? Χάρη σε αυτά να ξέρεις. Δεν βγήκε κι άλλος μαλάκας έτσι σήμερα. Όχι, sorry. Extra large, για να βγει το παιδί σαν αυτό. Διαφήμιση, χορηγία από Durex. Για να μην βγει το παιδί σαν αυτό. Σαν εμένα. Δεν ξέρω τι κάνεις. Λέω 11 ευρώ, ας το γυαλό μαλάκα. Άι στο γυαλό. Γυαλό μαλάκα, πάνω θα βρούμε τα 11 ευρώ. Να βρω γάλα. Γιατί ρε? Γιατί ο πατέρας μου είναι ανίκανος εδώ και
Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Πώς τους γάμισες έτσι με τα γαμισόλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα! Τι λέει ρε μπρο, ποιο θα πάρεις? Αυτό. Γυμνησιό. Φρύλα. Look at this dude. Wait till you see the. No. Μπες ρε. Είναι βαθύ, πως θα βγω ρε. Δεν πειράζει, βγει. Δεν θα βγεις, θα σε τραβάμε εμείς. Μπες. Πάμε να φύγουμε. Λίλες Κερόπουλος. Λοιπόν, φτάνε σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Like, subscribe, share φυσικά να ξεπεράσουμε τα 1,5 κάπα like. Όπως είπε ο Crazy, θέλω να φτάσει αυτό το βίντεο 10.000 views και οπότε όλοι ένα share να γίνει χαμός. Comment κάτω στο βίντεο, όπως είπαμε, να ρωτήσεις ό,τι εσύ θέλεις τον Two Crazy Boys και σε κανένα μήνα να μαζευτούν αρκετές ερωτήσεις. Θα κάνουμε ένα part 2 ο οποίος θα απαντάει τις δικές σας ερωτήσεις. Οπότε όλοι ένα comment, ένα follow στο Instagram φυσικά boss.x07 για να μαθαίνεις τα νέα μου, να πεθαίνω και. Φυσικά για το account το οποίο το πουλάει 25 ευρώ, αν το χρειάζεσαι, αν το θες, μου στέλνεις ένα μηνυματάκι, στο κρατάω. Όταν έχεις τα λεφτά, το παίρνεις και αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, μάγκες. Ελπίζω να σας άρεσε πραγματικά. Το επόμενο part με YouTuber, τον οποίο θα του πάρω συνέντευξη, θα είναι ο Βέρος. Μπορεί να το ξέρετε ήδη, αν έχετε follow στο Instagram. Οπότε περιμένετε σε κάμια εβδομαδούλα, 5 μέρες θα έχει σκάσει. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, πουτσαράδες μου. Peace.